Εξακολουθώ να πιστεύω ότι αν προκύψει συμφωνία από την διάσκεψη της Γενέβης, θα είναι μια χείριστη συμφωνία, η οποία δεν θα διασφαλίζει τα συμφέροντα του κυπριακού λαού, δεν θα διασφαλίζει τα συμφέροντα του κυπριακού ελληνισμού. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εμφανίστηκε σήμερα να αισθάνεται πολύ καλά θωρακισμένος όσον αφορά την νομική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας στις συνομιλίες της Γενέβης. Έχει νομικές γνωματεύσεις που το κατοχυρώνουν. Βεβαίως δεν έχουμε δει τις νομικές γνωματεύσεις. Ακούσαμε αποσπασματικά κάποια κομμάτια από αυτές. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα και να είναι νομικά κατοχυρωμένη η παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ίδιας της Κυπριακής Δημοκρατίας στις συνομιλίες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεσμεύτηκε ότι θα έχει καθημερινή διαβούλευση με το Εθνικό Συμβούλιο και θα συναποφασίζουμε ή θα λαμβάνει υπόψη του τις εκτιμήσεις των μελών του Εθνικού Συμβουλίου. Εκείνο που προκάλεσε αλγινή εντύπωση, τουλάχιστον σε μένα, ήταν η πληροφορία που άκουσα πριν από λίγο από εσάς, από κάποιο δημοσιογράφο, ότι υπάρχει επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ, προς τα Ηνωμένα Έθνη, κάτι το οποίο ζητήθηκε από εμάς να παραμείνει απόρριτο. Αυτό δείχνει παντελή έλλειψη σοβαρότητας και νομίζω ότι όλοι πρέπει να σοβαρευτούμε σε αυτόν τον τόπο, αν θα πρέπει να προχωρήσουμε. Η αποκάλυψη περιεχομένου της επιστολής θα γίνει από χθες. Δεν περιμέναμε σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο. Ναι, να σας πω. Αν η αιχμή σας είναι στους προηγούμενους αρχηγούς που έχουν βγει έξω. Όχι, δεν είναι στους προηγούμενους. Εγώ άκουσα την ερώτηση συναδέλφου σας δημοσιογράφου, που σημαίνει ότι είχε ήδη διαρρεύσει η πληροφορία. Άρα δεν έγινε από πολιτικό αρχηγό ή μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσαμε και την κυρία Θεοχάρους, κύριος Περδίκης. Θα είστε. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες και καλή χρονιά. Αν είμαι παρούσα ή όχι, θα αποφασίσουμε σε μία ώρα με το εκτελεστικό γραφείο της Αλληλεγγύης, η οποία αναμένει ήδη στα γραφεία του κόμματος για να συναποφασίσουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε.